Βασίλη, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στα γραφεία των ΕΛΠΕ. Αφορμή είναι η λίστα του Fortune για τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και φέτος, για ακόμα μία χρονιά, τα ΕΛΠΕ βρίσκονται στην πρώτη θέση. Μιλάμε για το μεγαλύτερο όμιλο στην Ελλάδα από άποψη κύκλου εργασιών. Βλέπουμε ότι το 2016 ο όμιλος σημείωσε ένα ρεκόρ κερδοφορίας και για το 2017, με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η εικόνα είναι εξίσου πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας, να μας πείτε πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η εικόνα των ΕΛΠΕ. Καταρχήν είναι χαίρομαι που σας φιλοξενούμε στα γραφεία μας. Είναι τιμή μας γιατί ανεξάρτητοι αναλυτές όπως είναι το περιοδικό σας έρχονται να επιβεβαιώσουν τα οικονομικά αποτελέσματά μας και όχι μόνο. Και όσο δύσκολο είναι να ανέβει κανείς στην κορυφή, πιστέψτε με, τόσο πιο δύσκολο να παραμείνει εκεί. Επομένως, η διατήρησή μας στα επίπεδα αυτά μας γεμίζει και αισιοδοξία αφενός, αλλά και καθήκοντα για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Και όταν λέω καθήκοντα, έρχομαι στο δεύτερο σκέλος ερώτησής σας, ποιες είναι οι αιτίες των αποτελεσμάτων αυτών. Ξέρετε, στην ανάλυση που να κάνει σαν διοίκηση κανείς είναι να μπορεί να ξεχωρίσει τις ανελαστικές από τις ελαστικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την τιμή του αργού πετρελαίου, ούτε την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ούτε ίσως και τα περιθώρια τα διεθνή, τα οποία βασίζονται στη διαφορά τιμής μεταξύ πρώτων υλών και προϊόντων, αλλά μπορούμε σίγουρα να επηρεάσουμε το μείγμα των αργών προϊόντων ή της τροφοδοσίας γενικά που χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να επηρεάσουμε τη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής, άρα τη συνολική μας παραγωγή. Μπορούμε να επηρεάσουμε τις συμβάσεις πώλησης των προϊόντων μας. Μπορούμε να επηρεάσουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις σε κάποιο βαθμό. Και αν όλα τα βάλει κανείς αυτά, θα καταλάβει ότι οι βαθμοί ελευθερίας είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί αρκεί να μπορέσει κανείς να τους αξιολογήσει, να τους ιεραρχήσει και να μπορέσει με βάση την ιεράρχηση να τους υλοποιήσει. Εστιάζεται δηλαδή σε σημεία management από ό,τι καταλαβαίνω. Αποκλειστικά. Μάλιστα. Αποκλειστικά κατά τη γνώμη μου. Αυτό λοιπόν το οποίο κατά τη γνώμη μου τα τελευταία 3 χρόνια έχει αναδείξει την εταιρεία στην θέση αυτή είναι πρώτον ότι τελείωσε με επιτυχία το έργο εξοικονισμού γύρω στα 3 δις που επένδυσε η εταιρεία σε χαλεπούς καιρούς, ομολογώ. Και στέφθηκε με επιτυχία, όπως είπα. Το δεύτερο θέμα ήταν, μην το πάρουμε στραβά, ήταν η αξιοποίηση της κρίσης. Με την έννοια ότι τη μια εποχή που η ελληνική αγορά συρρυκνωνόταν, πήραμε μια μεγάλη απόφαση να στραφούμε στο εξωτερικό. Μάλιστα. Με τις δυσκολίες που έχει η αγορά της νοτιοανατολικής Μεσογείου, γιατί οι ανταγωνιστές μας δεν είναι ευρωπαϊκά δηληστήρια της Γερμανίας και της Αυστρίας, αλλά δηληστήρια της Μέσης Ανατολής, δηληστήρια της Τουρκίας, δηληστήρια των οποίων το κόστος παραγωγής είναι σαφώς μικρότερο από το δικό μας. Κάνατε γρήγορες κινήσεις, δηλαδή σε περιπτώσεις όπως το Ιράν, αναφέρω χαρακτηριστικά, είχατε μεγάλες συμφωνίες. Πώς έχει βοηθήσει αυτό στη σημερινή κατάσταση? Αυτό ήταν η λιδία λίθος στα οικονομικά. Κατά τη γνώμη μου, είχε πολύ μεγάλη προετοιμασία βέβαια. Η συμφωνία με το Ιράν που έγινε το Γενάρη του 2016 είχε πρακτικά συμφωνηθεί, υλοποιηθεί μέσα από διαμονατεύσεις 4-5 μήνες πριν. Δεν ήταν μόνο αυτό. Η συμφωνία με το Ιράν είχε 2 σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν η αποπληρωμή των υποχρεώσεών μας απέναντι στο Ιράν και το δεύτερο ήταν η συμφωνία για προμήθεια αργού πετρελαίου και ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε στην Ευρώπη. Ακολούθησαν όμως συμφωνίες με τη Ρόσνεφτ, μια πολύ σημαντική συμφωνία με τη Σόμο από το Ιράκ, μια εξίσου σημαντική συμφωνία με την EGPC με την Αίγυπτο. Και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, όταν ήρθαμε στη διοίκηση, οι 5 περίπου πηγές προμήθειας πρώτων υλών έχουν υπερδιπλασιαστεί και πάει λέγοντας. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε πλέον να προσαρμοστούμε πολύ πιο εύκολα στις δυνατότητες της αγοράς και μάλιστα, επιτρέψτε μου να πω, αυτό μας έδωσε και ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι τόσο ορατό στον πολυκόσμο, ότι μπορούμε να συνάπτουμε πλέον και συμφωνίες long term για τα προϊόντα μας, με αυτούς κυρίως που αγοράζουμε τις πρώτες ύλες, και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα. Και αυτό βοηθάει και στο να μπορείτε να ελέγχετε το κόστος κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Θα ήθελα λίγο να προχωρήσω και να πάμε λίγο πιο πολύ στο ενεργειακό κεφάλαιο, όπου βλέπουμε ότι ο όμιλός σας πλέον παίζει σημαντικό ρόλο. Είχα ακούσει πρόσφατα μια ομιλία σας που είχατε πει ότι θέλουμε να είμαστε παρόντες σε κάθε ενεργειακό δρόμενο. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό?
Κοιτάξτε, ένας κόσμος που αλλάζει. Και αλλάζει με ταχύτητες οι οποίες πριν μερικά χρόνια θα φαινόντουσαν μη κατορθωτές. Οι αλλαγές του κόσμου, επιτρέψτε να πω, έχει διάφορες πλευρές. Καταρχήν έχει πλευρές στο θέμα των ιδεών. Ζητήματα τα οποία σήμερα είναι κυρίαρχα, πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχαν στην κουβέντα καν. Θέματα ασφάλειας, θέματα κοινωνικής συνοχής. Δεν υπήρχαν. Και όμως υπάρχουν σήμερα και είναι εντονότατα και πρέπει να τα λάβει κανείς υπόψη του. Στο θέμα το ενεργειακό και της τεχνολογίας υπάρχει ένα παγκόσμιο αιτούμενο. Αυτό λέγεται συγκαινοτομία, λέγεται co-innovation. Είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί όπου και να βρεθεί, και σε όποιο φόρο και να βρεθεί. Είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί. Είναι αυτή η όσμωση των τεχνολογιών η οποία αγκαλιάζει πλέον κάθε οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Και το δικό σας κλάδο. Και το δικό μας πάνω απ' όλα. Αν στο δικό μας κλάδο λάβετε και υπόψη σας την διεθνή τάση απανθρακοποίησης, το αποτυπώνοντος άνθρακα, εν πάση περιπτώσει. Και όλη τη συζήτηση που υπάρχει γύρω από το περιβάλλον. Και όλη τη συζήτηση. Βλέπετε πως οι εταιρείες που θα υπάρξουν στο μέλλον και έχουν μέλλον οφείλουν να σταδιακά να αλλάξουν το ενεργειακό μείγμα το οποίο διαχειρίζονται. Τα ελληνικά πετρέλαια, πρωτοπόρα στο θέμα αυτό, και δεν το λέω επειδή είμαι στη διοίκηση της εταιρείας αυτής, αλλά επειδή είναι στο DNA τους, στην κουλτούρα τους, έχουν από καιρό τοποθετηθεί σε άλλα ενεργειακά προϊόντα πλην των υγρών καυσίμων, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές και τα υπόλοιπα. Εκείνο το οποίο πιστεύω ότι βάλαμε έντονα πλέον το τελευταίο χρόνο ήταν η εκπόνηση ενός πενταετού σχεδίου δράσης, το οποίο κοιτάει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή για να σου πω ένα νούμερο, το 70% περίπου των εσόδων της εταιρείας είναι από τη δήλωση, τη διαχείριση των πετρελαιοειδών. Και μόνο την καρδιά, την καρδιά της δραστηριότητας. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της BP και της ΕΛ, οι οποίοι είπαν ότι σταδιακά μέσα στα επόμενα 15-20 χρόνια θα πάνε στο 50-50. Θα πέσει δηλαδή. Θα πέσει ένα των υπόλοιπων πηγών. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικό πλάνο. Μάλιστα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να έχουμε διαφορετικό πλάνο, γιατί θα σου πω και κάτι άλλο. Όντας η μεγαλύτερη ενεργειακή επιχείρηση της χώρας και με χαρά άκουσα και σαν πλευράς δυνατότητας οικονομίας μεγαλύτερη της χώρας εταιρεία, πρακτικά συνδιαμορφώνουμε το ενεργειακό περιβάλλον. Εγώ θα ήθελα να σας πω λίγο στο κομμάτι και των υδρογων ανθράκων, όπου έχετε πάρα πολλά νέα. Έχετε χαρακτηρίσει ως ιστορικό καθήκον την καταγραφή και την αξιοποίηση των αποθεμάτων. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά το τι κάνετε ως ΕΛΠΕ? Έχουμε δει ότι υπάρχει σύμπραξη με μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Total, όπως είναι η ExxonMobil. Ποια είναι τα στοιχήματα, ποιοι είναι οι στόχοι? Κοιτάξτε, η καταγραφή έχει δύο πλευρές. Έχει την επιχειρηματική και την εθνική. Στην περίπτωση αυτή, με μεγάλη μας χαρά, τα δύο ταυτίζονται. Έχουμε στο Ιόνιο, το οποίο αποτελεί το πρώτο πεδίο δραστηριότητας, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι πρώτον γειτνιάζουμε με την Ιταλία, που έχει επίσης ενδιαφέρον σε οικόπεδα κοντά στην ΑΟΣ Ελληνική και Ιταλίας. Το δεύτερο, γιατί υπήρξαν ήδη γεωτρήσεις που έχουν ενδιαφέρον. Και το τρίτο είναι ότι λόγω των βαθών των υποθαλάσσιων, αλλά και της φυσικής, των βραχοδών και τα υπόλοιπα στην υπηρετική, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλος κόστος εξόρυξης. Αντίθετα, αν πάει κανείς σε περιοχές όπως είναι η Νότια Κρήτη και η Νότια Πελοπόννησος, τα πράγματα αλλάζουν τελείως τα δεδομένα. Εκείνο το οποίο προκάλεσε το ενδιαφέρον πριν από 2,5 χρόνια στο τραπέζι αυτό, για την ακρίβεια, και μπήκαμε στην αναθεώρηση των προβλέψεων και των επιστημονικών δεδομένων των προηγουμένων σεισμικών που υπήρξαν, ήταν η ανακάλυψη κοιτασμάτων στην Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια νέα γεωλογική θεώρηση, η οποία ήταν τελείως ανατρεπτική των προηγουμένων. Καλέσαμε λοιπόν τους μεγάλους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς, κουβεντιάσαμε, είδαμε ότι υπήρχε ενδιαφέρον και ξέρετε, σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών που έχουν τον παγκόσμιο χάρτη, δεν είναι καθόλου εύκολο να πείσει κανείς ότι ο χώρος που ενδιαφερόμαστε εμείς σαν ελληνικά πετρέλαια είναι προτιμητέως έναντι της Αλάσκας ή άλλων χωρών παγκόσμια. Το πετύχαμε όμως. Και το πετύχαμε γιατί είχαμε τεχνικά εξοπλιστεί κατάλληλα, είχαμε μια πολύ δυνατή εταιρεία, γιατί ποιος θέλει να συνεργαστεί με μια εταιρεία η οποία δεν έχει το κύρος
και την οικονομική επιφάνεια να υποστηρίξει προφανώς τα προσέγγιστα. Προφανώς και παίζει μεγάλο ρόλο, ναι. Μπράβο. Και τρίτον, δεν σας κρύβω την εξωστρέφεια που παρουσίασε η χώρα μας την περίοδο εκείνη, αναζητώντας αξιόπιστους συνεργάτες ανά τον κόσμο και θέλοντας να επιβεβαιώσει ότι θα υπάρξει στο μέλλον ένα σαφές και σταθερό, κατά το μάλλον ήτον, πολιτικό και οικονομικό σύστημα που να προκαλέσει μεγάλες επενδύσεις. Φυσικά και τέτοιες εταιρείες δίνουν και ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, έτσι. Σαφέστατα. Άρα εκεί προχωράει η διαδικασία στο αιώνιο, όπως είπατε. Ναι. Εμείς έχουμε σαν στόχο, να σας πω και έτσι, μια ημερομηνία η οποία έχει ενδιαφέρον, να κάνουμε την πρώτη μας γεώτηση στον Πατραϊκό, αρχές του 19. Ωραία. Ήδη δηλαδή οι ομάδες εργασίας που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι αυτό είναι πολύ κοντά στη σύναψη τελικών συμφωνιών. Αν όλα πάνε καλά, μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε οριοθετήσει και τους στόχους που θα πρέπει να γεωτρήσουμε και θεωρητικά αρχές του 19 όλη η Ελλάδα θα κρέμεται στα κανάλια, να δει αν θα γίνουμε σε ήχηδες ή αν θα παραμείνουμε με τα... Ναι, η αλήθεια βέβαια ότι αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, διότι αν θυμάστε και θα θυμάστε είμαι σίγουρος πώς παρουσιαζόταν το θέμα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και όλη αυτή τη μεγάλη συζήτηση για το τι υπάρχει, πόσο υπάρχει, τι μπορεί να προσφέρει. Νομίζω πλέον ότι είμαστε σε άλλη βάση. Δηλαδή έχουμε νέα δεδομένα, έχουμε μεγάλους παίκτες, οπότε θα δούμε όντως πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό έτσι. Έχει μπει σε μια άλλη πιο ρεαλιστική βάση, θα έλεγα, η συζήτηση. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί δεν σας κρύβω ότι όταν είχαμε φτάσει στο παραπέντε τη σύναψη των συμφωνιών εμπιστευτικότητας με τους μεγάλους συνεργάτες που έχουμε και συνεχίζουμε να υπογράφουμε καινούργιες, ενημέρωσα τα αρμόδια υπουργεία και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και φυσικά τους περισσότερους εκπροσώπους ενέργειας των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρώτο αίτημα το οποίο διατύπωσα ήταν να κρατήσουμε στην πραγματικότητα, στους πραγματικούς τόνους και χαίρομαι ειλικρινά που το σεβάστηκαν όλοι. Δεν άκουσα κανέναν να λέει, να χρησιμοποιεί θεραπευτικά σχόλια για το τι θα μπορούσε να γίνει και νομίζω ότι είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, και η καλύτερη μέθοδος για να έχει κανείς ουσιαστικά αποτελέσματα, να μην δημιουργεί φρούδες ελπίδες και στις εταιρείες αλλά και στο κοινό. Μια μέθοδος που απέδωσε από ό,τι φαίνεται. Φαίνεται μέχρι στιγμής ότι εφόσον είμαστε στην φάση αυτή, όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν και όπως γίνονται στον υπόλοιπο κόσμο. Τα Βαλκάνια είναι ουσιαστικά μία πολύ σημαντική πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων, κυρίως φυσικού αερίου για την Ευρώπη, μαζί με τη Σιβηρία και την Βόρεια Ευρώπη. Επομένως, περιμένει ο Ευρωπαίος καταναλωτής προϊόντα ενεργειακά, επαναλαμβάνω, όχι κατά ανάγκη φυσικό αέριο, μια μιλάμε για το φυσικό αέριο LNG, για δική του χρήση. Προσέξτε όμως, πρέπει να είμαστε λίγο προσγειωμένοι. Υπάρχουν και άλλοι που διεκδικούν το ρόλο αυτό. Άμα δούμε το χάρτη, υπάρχουν και χώρες που γειτνιάζουν στην Αφρικανική Ήπειρο πολύ περισσότερο από τη δική μας. Επομένως, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, πρέπει να κάνουμε έργα τα οποία θα έχουν ανάλυση κόστους-οφέλους πάρα πολύ σημαντική, να μην κατασπαταληθούν πόροι. Και τρίτο και σημαντικό, να μην χάσουμε την ευκαιρία αυτή σαν χώρα να αποτελέσουμε, να πάρουμε ένα μερίδιο αυτού το οποίο διεκδικούμε. Η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, που είναι όνειρο και στόχος ολονών, πρέπει να γίνει με μικρά, ουσιαστικά βήματα και στην κατεύθυνση αυτή πιστεύω ότι οι τελευταίες κινήσεις που γίνονται και που η ελληνικά πετρέλαια μέσω είτε της μαμάς εταιρείας είτε των θυγατρικών συμμετέχουν, έχουν αυτό ακριβώς ως στόχο. Μάλιστα. Εμείς προσπαθούμε πέρα από το τι γίνεται στην Ελλάδα μέσω των εταιριών του εξωτερικού και λειτουργούμε σε όλες τις βαλκανικές χώρες με πολύ ισχυρή θέση. Μέσα από συνέργειες δηλαδή. Αυτές, μπράβο, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την υποδομή που θα δημιουργηθεί είτε από πλωτούς σταθμούς είτε από τους αγωγούς οι οποίοι χτίζονται, γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχει εδώ μια παρανόηση. Το 80% της χρήσης του φυσικού αερίου είναι η βιομηχανία. Το 20% είναι η οικιακή κατανάλωση. Άρα λοιπόν... Οι B2B πελάτες δηλαδή. Α, μπράβο. Μπράβο. Αν λοιπόν στις χώρες που θα διοχετευθεί τελικά αυτό το φυσικό αέριο που θα περάσει από τη χώρα μας... Υπάρχουν επιχειρήσεις για να το καταναλώσουν, έτσι. Μπράβο. Αυτή η κουβέντα δεν πήγε ποτέ στενό.
Εκείνο το οποίο μας λείπει είναι δύο πράγματα κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να. Και σαν υλικά πετρέλαιο το παλεύουμε. Mm-hmm. Πρώτον, το co-innovation που σας είπα, η συγκαινοτομία, να ρουφήξουμε γνώση παγκόσμια όπου υπάρχει. Το δεύτερο είναι η ανταγωνιστικότητα. Το ξεχάσαμε το κομμάτι αυτό. Είχαμε μείνει σε ένα προστατευτισμό εσωτερικό μας. Εμείς ανοίξαμε τις πόρτες μας και είδαμε καρπούς. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε τουρκικά μεσοανατολικά δηληστήρια πολύ εύκολα. Και το κάνουμε. Άρα εξωστρέφεια ενάντια στον προστατευτισμό, ας πούμε. Έτσι. Και τούτο η παγκοσμιοποίηση. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι σήμερα ό,τι συμβαίνει στην Κίνα σε 10 λεπτά επηρεάζει την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, μία σύραξη στην Αίγυπτο επηρεάζει αυτομάτως τα ελληνικά πετρέλαια. Εμείς το ζούμε στο πετσί μας αυτό το πράγμα. Η ελληνική οικονομία το αγνοούσε. Αν γίνουν αυτά, πιστεύετε ότι θα έρθουν οι επενδύσεις που τόσο πολύ συζητάμε? Κοιτάξτε, δεν έχουν επιλογή παρά να έρθουν, διότι δεν θα βρουν εύκολα τόσο υψηλού επίπεδου δυναμικό. Mm-hmm. Δεν θα βρουν εύκολα ανθρώπους οι οποίοι, πώς να πω, διψάνε για βελτίωση της ζωής τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και αλλιώς, κοιτάξτε, γίνανε αυτή τη στιγμή η παγκόσμια παραγωγή φεύγει από την Κίνα και πηγαίνει στη Δυτική Αφρική. Mm-hmm. Γιατί εκεί υπάρχει φτηνό εργατικό δυναμικό. Η Ελλάδα ποτέ δεν θα γίνει Δυτική Αφρική. Τι λοιπόν μπορεί να πουλήσει ειδικά προϊόντα τα οποία η ελληνική φύση μπορεί να τα παράξει, αλλά μέσα από το κατάλληλο. Πρωτογενή τομέα, για παράδειγμα. Πρωτογενή τομέα. Το κατάλληλο περίβλημα, το κατάλληλο μάρκετινγκ, άρα μυαλά. Άρα τελείως διαφορετικές μέθοδες. Και τρίτο και σημαντικότερο, ανθρώπους οι οποίοι είναι κοσμοπολίτες συμπεριφορά. Σε κάποιες ομιλίες, μια που διαβάζετε, βλέπω διάφορα, είπα κάτι το οποίο το πιστεύω. Ο Σωκράτης είπε: είμαι κάτοικος των εθνών και πολίτης του κόσμου. Ας το κάνουμε πράγμα.